Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη, αγαπητοί συμπατριώτες. Ζητήσαμε τη συνεργασία του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Θεσσαλονίκης της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική σε σχέση με την τρέχουσα επικαιρότητα, καθώς τις τελευταίες 18 ημέρες η κοινή γνώμη συγκλονίζεται από την υπόθεση της αιχμαλωσίας των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, του Άγγελου Μετρετόδη και του Δημήτρη Κουκλατζή, και τον εγκλεισμό τους σε λευκά κελιά στις φυλακές της Αδριανούπολης. Εδώ όμως και ένα χρόνο, η Επιτροπή για τη Διεθνοποίηση και Αναγνώριση της Γενοκτονίας, Έξινος Λόγος, προσπαθεί να προβάλλει και αγωνίζεται και πρωτίστως ο κύριος Μαλκίδης για μία συναφή υπόθεση. Την υπόθεση του Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλή, του συμπατριώτη μας. Ο Γιάννης Βασίλης γεννήθηκε το 1974 στην Πάφρα του Δυτικού Πόντου. Μεγάλωσε πιστεύοντας ότι είναι Τούρκος. Μετά τη στράτευσή του και την αιχμαλωσία του σε Κούρδους, ανακάλυψε την ελληνική του καταγωγή. Από τότε έκανε μεταστροφή και άρχισε έναν αγώνα ζωής. Έκανε σκοπό της ζωής του μαζί με τη σύντροφό του Μεράλ και Ιλανή, την ιστορία, τη δημοκρατία, την ελευθερία, για τον Πόντο, τον Ελληνισμό και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και προσπαθούμε, πιστεύουμε ότι η προβολή της υπόθεσης του Γιάννη Βασίλη θα βοηθήσει και τα παλικάρια μας στην Αδριανούπολη. Να ευχαριστήσουμε πολύ το ΣΠΟΣ Θεσσαλονίκης που υπό την αιγίδα του γίνεται η εκδήλωση και το Ιστορικό Σωματείο της Ευσύνου Λέσχης για την παραχώρηση αυτής της σπουδαίας αίθουσας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με δύο λόγια από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων. Σαν ΣΠΟΣ Θεσσαλονίκης και κατ' επέκταση σαν Παπαντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα από τα γεγονότα αυτά. Κυρίως τέτοια γεγονότα και εκδηλώσεις είναι αυτά που μας κεντρίζουν την προσοχή και πρέπει να είμαστε όλοι παρόν. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την παρουσία, έτσι όσοι και αν είμαστε, τραντέλενες είμαστε. Άμα το πολλαπλασιάσουμε, θα γεμίσουμε την αίθουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Από όσο γνωρίζω, όσους βλέπω στην αίθουσα, εκπροσωπούν νομίζω ο καθένας και ένα σωματείο. Δεν πρόλαβα να σας καταγράψω, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρόεδρο της Παμακεδονικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κύριο Γιάννη Αθανασιάδη. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την τιμή και την πρόσκληση. Είναι τιμή που θέλω να πω δύο κουβέντες για τον αγωνιστή μας, τον συμπατριώτη, τον Γιάννη, στον Πόντο, στις φυλακές εκεί όπου τον έχουνε. Και θα έπρεπε όλοι μας, είναι λυπηρό ότι είναι άδεια η αίθουσα, θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε παρόντες και να αγωνιζόμαστε. Μην περιμένουμε από τρίτους να κάνουν αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Ο Έλληνας δεν ήταν ποτέ επιθετικός, επεκτατικός. Πάντοτε αγωνιζόταν για την ελευθερία, για την οικογένεια, για τις αξίες, για τις παραδόσεις του. Και εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης ανακάλυψε την ελληνική του ποντιακή καταγωγή και αγωνίζεται σκληρά και από ό,τι μαθαίνω περνά τα πάνδυνα. Δυστυχώς γίναμε άνθρωποι του καναπέ και δεν κινούμε. Θα περιμένουμε κάποιος άλλος να λύσει το πρόβλημά μας. Και πάλι αισθάνομαι την ανάγκη να σας ζητήσω να κινητοποιήσετε όλοι σας, έστω και εφ' εξής, τους ανθρώπους, τους αγώνες που κάνουμε, είτε για την ελευθερία, είτε για τις αξίες για τις οποίες πάντοτε οι Έλληνες και ο Ελληνισμός αγωνίστηκε, και για όλα αυτά και σαν πρόεδρος της Παμακεδονικής οφείλω να πω δύο κουβέντες για αυτή την αγαπημένη μας Μακεδονία, η οποία ήταν η πύλη εισόδου του χριστιανισμού στην Ευρώπη, ήταν η περιοχή της Ελλάδος στην οποία μιλούσαν την ίδια γλώσσα που μιλάνε οι Κρήτες, οι Ηπειρώτες ή οι Θρακιώτες, την ίδια γλώσσα του Αριστοτέλη,
του Πιντάρου και όλων των Ελλήνων φιλοσόφων του Πλάτωνα. Οφείλουμε να αγωνιστούμε διότι δεν είναι μόνο η ονομασία, πίσω από την ονομασία θα ακολουθήσουν και άλλα αρνητικά γεγονότα και δυστυχώς καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι Έλληνες δεν το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. Ενός κακού μύρια έπονται λέγανε και εδώ το ίδιο θα συμβεί εάν δεν αντισταθούμε. Ένα συλλαλητήριο, δύο συλλαλητήρια δεν αρκούν μόνα τους να ανατρέψουν την κατάσταση. Είδατε ότι με τα δύο συλλαλητήρια αρκετοί πολιτικοί βάλαν νερό στο κρασί τους, ενώ ήταν κάθετοι αρχικά. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για αυτές τις αξίες, για αυτόν τον πολιτισμό. Τίποτα δεν χαρίζουμε, τίποτα δεν παραχωρούμε και θα είμαστε εδώ να αφυλάτουμε Θερμοπύλες πάντοτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Στρατηγέ, εκ μέρους της ΔΣΥΠΕ θα μας απευθύνετε ένα χαιρετισμό. Καλημέρα και από μένα. Είναι και δική μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσά σας. Και θέλω να χαιρετήσω αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Βλέπω ανθρώπους, γνωστούς, φίλους, πρόσωπα αγαπημένα. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ λίγο στον αγωνιστή, σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Γιάννη Βασίλη Γιαλαλή, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό κάνει έναν αγώνα προσπαθώντας να φέρει πλέον την ελληνική του καταγωγή στη δημοσιότητα. Πολύ αργά ο άνθρωπος διαπίστωσε ότι είναι Έλληνας και αυτή τη στιγμή παλεύει μέσα στις τουρκικές φυλακές να πείσει κάποιος ότι δεν έχει κάνει κανένα έγκλημα, απλά είναι Έλληνας. Δυστυχώς, αυτό από ό,τι φαίνεται θα του πληρώσει και θα του πληρώσει ακριβά, δεν ξέρουμε το τίμημα, ποιο είναι και πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Όπως επίσης, δυστυχώς και τα δύο παιδιά που βρίσκονται τώρα στις φυλακές της Αδριανούπολης, στρατιωτικοί μας, έχουν εγκλωβιστεί εκεί και ενδεχομένως να γίνουν παιχνίδι, δυστυχώς πάλι, στην πολιτική του Ερντογάν, σε αυτή την επεκτατική πολιτική που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει για τη χώρα μας. Θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια για το Μακεδονικό, όπως είπε ο φίλος πρόεδρος εδώ. Το Μακεδονικό είναι ένα θέμα που μας ταλανίζει αρκετά τον τελευταίο καιρό. Απλά νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά λάθη από πλευράς ελληνικών κυβερνήσεων και τελευταία πρόσφατα από αυτή την κυβέρνηση που έχουμε σήμερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγώ προσπαθώ να περάσω πολιτικά μηνύματα. Ξέρετε, ένα πράγμα το οποίο δεν φρόντισαν ποτέ οι κυβερνώντες μας να βγάλουν προς τα έξω είναι ότι αυτό το σλαβικό συνοθήλευμα μιλάει για μακεδονική εθνότητα και για μακεδονική γλώσσα. Καταλαβαίνετε όλοι πόσο γελίο είναι αυτό. Είναι βούλγαροι αυτοί. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Είναι βουλγάρικη η γλώσσα. Επειδή έτυχε να μιλάω εγώ βουλγάρικα, γνωρίζω τη βουλγάρικη γλώσσα, λόγω μιας θητείας μου στην ελληνική πρεσβεία στη Σόφια πριν πολλά χρόνια. Τυχαίνει να πηγαίνω μέσα εκεί, το χωριό μου είναι ακριβώς πάνω στα σύνορα. Και συνονομούμε πολύ εύκολα. Αυτό ποτέ οι δικοί μας, οι κυβερνώντες, δεν το βγάλαν προς τα έξω. Για ποια μακεδονική εθνότητα μιλάμε. Ξεχάσανε πόσες χιλιάδες διαβατήρια δώσανε κάποτε όταν είχαν τον πόλεμο με τους Αλβανούς, με τους Κωσοβάρους. Πόσες χιλιάδες βουλγάρικα διαβατήρια τους δώσανε τότε για να διαφύγουν στην Ευρώπη, τους Σκοπιανούς. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ο τέος Βούλγαρος Πρωθυπουργός, είναι ο εκπρόσωπος των Σκοπίων στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό γιατί δεν το προβάλλουμε εμείς. Εμείς. Ως κυβέρνηση, ως ελληνική κυβέρνηση. Για ποια γλώσσα μιλάμε. Ποια μακεδονική γλώσσα. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλή χειρά στις εργασίες εδώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια, μέσα από τον θαυμαστό κόσμο της μουσικής, μέσα από την παγκόσμια γλώσσα που συγκινεί όλη την Ιφίλιο, θα πάμε σε ένα νοηρό ταξίδι στην πατρίδα του Γιάννη Βασίλη Γιαλαλή, την Πάφρα και δική μας πατρίδα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Πουλαντζακλή, που όποτε του ζητάμε σαν εύξενος λόγος να συμπαρασταθεί στο έργο μας, έρχεται πρόθυμα και μας βοηθά.
Θα παίξει βιολί. Ο Χάρης Προφυρίδης είναι στο λαούτο. Ο Μίλτος Σπυριδόπουλος είναι στο ούτι. Και θα παίξουν το τραγούδι «Αντών Πασά» προς τιμή του μεγάλου αντάρτη του Πόντου. Παρακαλώ να έρθει για δύο λόγια ο Χρόνης Αμανατίδης από την Επιτροπή για τη Διεθνοποίηση και Αναγνώριση της Γενοκτονίας Εύξηνος Λόγος. Είναι ο συνεργάτης που επιμελείται τις εκδόσεις μας, μουσικός, ήρθε από την Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους όσους ήρθατε από μακριά, από Αθήνα, Λάρισα, Έδεσα, για να είστε μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και ιδιαίτερα σε αυτόν τον χώρο που είναι φορτισμένος από την ιστορία, από τη μνήμη και έχω και εγώ πάρα πολλές αναμνήσεις. Εγώ είμαι από τον πρώτο κύκλο στο Ποντιακό Ζήτημα από τη δεκαετία του 80 και φυσικά έχουμε εντάξει όλα τα ζητήματα του ελληνισμού, του περιφερειακού ελληνισμού. Βλέπω εδώ το φίλο μου τον Κυριάκο, τον Ιορδανίδη.
Και εκεί είχαμε δώσει μεγάλες μάχες τότε στην τότε Σοβιετική Ένωση να εντάξουμε τους Ποντίους ως κοινωνική ομάδα, γιατί ήταν στις αμφισβητούμενες ομάδες. Κάναμε πάρα πολλά, σαν επιτροπές, σαν επιτροπή. Τώρα έχω την τύχη να είμαι συνομιλητής, συνεργάτης στον Εύξενο Λόγο, στην Επιτροπή για τη Διατροπήση της Γενοκτονίας. Και φυσικά εντάξαμε και το θέμα του Γιάννη Βασίλη και Γελελή. Ο Γιάννης Βασίλης δεν είναι ένα άτομο, είναι πολλοί. Επειδή ασχολούμαι και με τον, όπως σας είπα, με τον περιφερειακό ελληνισμό και με τους ιστορικούς λαούς της Μικράς Ασίας, είναι πάρα πολλοί φίλοι, συνομιλητές, συναθλητές, συναγωνιστές, σύντροφοι όλων των τάξεων, οι οποίοι αγωνίζονται αυτή τη στιγμή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αγωνίζονται για αυτήν τη βαρβαρότητα που σήμερα διαπράτεται, συνεχίζει να διαπράτεται στο Αφρίν. Το Αφρίν είναι συνέχεια από το Μαντζικέρτ. Από το Μαντζικέρτ μέχρι σήμερα, θα τα πω τηλεγραφικά έτσι, για να μην στερήσω και το λόγο από τον συνεργάτη και συνομιλητή μας, τον Φάνη τον Μαλκίδη, έχει, η Τουρκία έχει μια συνέχεια. Δεν σταμάτησε. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Σπύρου Βριώνη, ένας μεγαλύτερος βυζαντινολόγος στον κόσμο, εκεί θα δείτε τη συνέχεια της βαρβαρότητας από το 1071 μέχρι σήμερα. Και δεν θα σταματήσει. Τις βάσεις για την νέα πορεία, για τη γενεσιουργό αιτία του ποντιακού ζητήματος, του ανατολικού ζητήματος, των εθνικών μας ζητημάτων, την έβαλε τη δεκαετία του 80 ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, και αυτό είναι βασικό, γιατί δεν είχαμε μια πηξίδα. Όπως δεν είχαν και μια πηξίδα οι ιστορικοί λαοί της Μικράς Ασίας. Αυτό μας βοήθησε, γιατί μας έδωσε ένα χαρτί να έχουμε στα χέρια μας ένα μανιφέστο, θα έλεγα, μια επεξεργασμένη θέση, να μπορούμε να παρουσιάσουμε ποιοι είμαστε. Αυτό δεν το είχαμε ούτε εμείς, αλλά ούτε και οι ιστορικοί λαοί της Μικράς Ασίας. Το βιβλίο, γιατί εμείς απαντάμε με βιβλία, νομίζω σε ένα χρόνο βγάλαμε 20 βιβλία με το Φάνη Μαλκίδη. Αυτό νομίζω είναι μεγάλη παραγωγή που δεν το κάνανε ούτε οι κρατικοδίαιτοι εκδοτικοί οίκοι στην Αθήνα, στην Πιάτζα εκεί που κάνουν, νομίζουν ότι βγάζουν βιβλία. Εμείς βγάλαμε σε ένα χρόνο η Επιτροπή πάνω από 20 βιβλία, δεν θέλω να πω και τα μουσικά, είναι 25 έτσι. Γιατί έχουμε και σχέση με τη μουσική, με την ποιήση και όλα αυτά έτσι. Λοιπόν, έτσι δεν μπορούσαμε να αφήσουμε και τον Γιάννη Βασίλη. Ο Γιάννης Βασίλης και η Λελής, όπως και οι άλλοι συνομιλητές μας, αφυπνιστήκανε, μάθανε ποιοι είναι μέσα από τα βιβλία που κάναμε στα τουρκικά και ιδιαίτερα κείμενα του Μιχάλη Χαραλαμπίδη το 1986, Πόντος μια ξεχασμένη γενοκτονία, που ήταν δύο κείμενα, όσοι γνωρίζουν το Πόντι, δικαιώμα στη μνήμη, με πιο εμπλουτισμένη έτσι, αυτή του, που πλέον μάθανε οι συμπατριώτες μας και οι ιστορικοί λαοί τι είναι το ποντιακό ζήτημα. Έτσι και ο Γιάννης Βασίλης αφυπνίστηκε μέσω των Κούρδων, γιατί οι Κούρδοι γνωρίζανε περισσότερο για το ποντιακό ζήτημα. Ο Αμπτούλα Χουτσαλάν το 1984 ήδη αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ποντίων σαν κίνημα και είχαμε αυτή την πορεία του, και ο οποίος ασχολείται εδώ και χρόνια για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ιστορικών λαών της Μικράς Ασίας. Τελευταία και κλείνω, η δράση του ήταν στις πόλεις στο Ρομπόσκι, είναι κάπου 5 πόλεις που ισοπαίδωσε η Τουρκία, πριν ένα χρόνο νομίζω Φάνη είναι, από ό,τι θυμάμαι. Και φυσικά αυτό το πλήρωσε, και ιδιαίτερα τι πλήρωσε, δεν πλήρωσε γιατί έχει προσβάλει τον πρόεδρο, τον κύριο πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, είναι γιατί ο Γιάννης Βασίλης Γελελής από το Ασάρ, το μαρτυρικό Ασάρ, γιατί έχει μαρτυρήσει πάρα πολλές φορές και ιδιαίτερα οι γυναίκες δώσανε μεγάλη μάχη στο Ασάρ, το είχε από, αν δεν κάνω λάθος, το 1550, οι οποίες για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων προτιμήσανε να αυτοκτονήσουν. Έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης συνεχίζει αυτόν τον αγώνα και είναι τιμή μας, γιατί είναι συνομιλητής μας.
Επικοινωνούμε συχνά με ανθρώπους του όσο μπορούμε, γιατί είναι στις κρατείτες στις φυλακές του ΑΣΑΡ. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι επανέφερε ζητήματα ιστορίας. Όταν πέρσι 20 παραμονή της γενοκτονίας των Αρμενίων κοινοποίησε εκτός την γενοκτονία των Αρμενίων και την γενοκτονία των Ποντίων, τότε τον έχουν συλλάβει και τον βάλανε στις φυλακές. Γιατί όλα, και κλείνω, όλα τα ζητήματα, τα εθνικά, είτε είναι ελληνικά, είτε είναι μακεδονικό, είτε οτιδήποτε, Αιγαίο Θράκη περνάνε μέσα από τη 19η Μαΐου. Αλλά και ιδιαίτερα όλα τα ζητήματα των ιστορικών λαών περνάνε μέσα από τη 19η Μαΐου. Είναι το παλιό ανατολικό ζήτημα και σήμερα έχουμε το νέο ανατολικό ζήτημα που είναι το κυπριακό, είναι το κουρδικό, είναι το Αφρίν. Ακολουθούν δύο βίντεο. Στο πρώτο εμφανίζεται η Μεράλη Γκεϊλανή, η αγωνίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αγωνίζεται στο πλευρό του Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλή, και στο δεύτερο ο σπουδαίος συγγραφέας από την Τουρκία, Ταμέρ Τσιλικίρ, που αγωνίζεται επίσης για τη γενοκτονία. Να σας καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Πολλές ευχές σε όλους σας. Θα δούμε δύο βίντεο τα οποία μου τα στείλανε χθες. Το πρώτο είναι της Μεράλ Γκεϊλανή, η οποία είναι Κούρδισσα, σύντροφος του Γιάννη Βασίλη. Και το δεύτερο είναι Ταμέρ Τσιλικίρ. Ταμέρ είναι από τη Ματσούκα και είναι συγγραφέας του βιβλίου «Στα τουρκικά για τη γενοκτονία του Πόντου». Είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο που έχει βγει από τις εκδόσεις του Ραγκίπ Ζαράκολου, ο οποίος Ραγκίπ, όπως ξέρετε, είναι επίσης ένας συναγωνιστής μας, ο οποίος ζει στην Τουρκία και είναι ο εκδότης των βιβλίων του Αείμνης του Γιώργου του Ανδρεάδη. Ο Ραγκίπ Ζαράκολου ζει τώρα εξόριστο στην Τουρκία. Του έχουν κάψει τον εκδοτικό οίκο 7 φορές. Η γυναίκα του πέθανε από καρκίνο και ο εισαγγελέας πήγε στον τάφο της για να δει αν πράγματι έχει πεθάνει, για να αρθούν όλες οι κατηγορίες. Του έχουν κάψει τα βιβλία του. Σας θυμίζω ότι μόνο στη Γερμανία το Ναζί και έγανε βιβλία, αλλά και στην Τουρκία. Του έχουν κάψει τα βιβλία και πριν περίπου ένα μήνα μπήκαν στον εκδοτικό του οίκο και κάναν κατάσχεση το βιβλίο του, γιατί προσέξτε, δεν είχε αυτό εδώ το σήμα. Είναι μια Τουρκία η οποία προσομοιάζει με την ναζιστική Γερμανία του Μεσοπολέμου. Θα δούμε το βίντεο πρώτα της Μεράλ, θα σας πω ορισμένα πράγματα τι είπε και μετά το βίντεο του Ταμέρ. Ελπίζω να έχει και καλό ήχο. Dear friends in Greece and in Europe, thank you for your support. Recently, I just released from the prison after 4.5 months detention. As you know, Yanis Vasilis still in the same prison since 22nd of April 2017. And recently, he's been beaten twice by the guards in the prison because he didn't stand up during the counting. When he went to doctors in the prison, doctors don't give any proper report about the incidents. And I would like to show you something. Dear friends, all Pontian friends, all university students, all Pontian youth, and Yorgos Zakariadis, Tefanis Markidis, and Tamer Çilingir, and Türkan Balaban Çilingir, and I would like to thank you to all. Efigliumu Poliagapi. Unfortunately, my trial and still on, I'm just released, but I have to sign every week. I can't leave the country because the legal situation at the moment. And that reason is hard to say, lots of things and lots of people goes to prison just
say, because just said, peace, no more war. That reason, I can say, stop war. I can say, no more war. I can say, free ill prisoners. I can say, free political prisoners. And I hope one day we don't need to say that kind of things. This world is big enough for us, big enough for everyone. But we know some people like to sell weapons to earn money. But we still say humanity will win. Peace will win, and we'll see each other hopefully in a peaceful, beautiful days under the blue sky. See you one day. Dear friends in Greece and in Europe. Λοιπόν, η Μεράλ είναι Κούρδισσα, η οποία κρατήθηκε για 4,5 μήνες με κατηγορία η οποία για μας στην Ελλάδα λίγο φαίνεται παράξενη. Η κατηγορία που της απήγγειλε ο εισαγγελέας της Ατάλειας ήταν κατοχή 46 φωτογραφιών που δείχνουν παιδιά δολοφονημένα στο Ρομπόσκι. Στο Ρομπόσκι, όπως σας είπε και ο Χρόνης, έγινε μια σφαγή το Δεκέμβρη του 2011, όπου η τουρκική αεροπορία δολοφόνησε άμαχο πληθυσμό, κυρίως παιδιά και γυναίκες που επέστρεψαν από το χωράφι. Για την κατοχή λοιπόν αυτών των 46 φωτογραφιών που τους ανέβασε στο Facebook, κατηγορείται και η επαπειλούμενη ποινή είναι 22,5 χρόνια για 46 φωτογραφίες. Το δυστύχημα είναι ότι αυτήν και τον Γιάννη τους κατέδωσαν και τους κατέδωσε μάλιστα και ένας Πόντιος ο οποίος έχει και πολλές επαφές με την Ελλάδα. Υπάρχει στο κατηγορητήριο το όνομά του, εγώ δεν θα το αναφέρω, το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και το έχουμε πει. Μάλιστα ο συγκεκριμένος επικοινώνησε με πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και με μένα, λέγοντας ότι δεν είμαι αυτός που κατέδωσε το Γιάννη και τη Μεράλ. Ωστόσο δεν θα μπω στη δικασία της κατασκοπίας ή της συνωμοσιολογίας. Το κατηγορητήριο γράφει το όνομά του και μάλιστα έχει και φωτογραφία μαζί με τους δύο συμπατριώτες μας, συναγωνιστές μας. Η Μεράλ λοιπόν μας στέλνει τους χαιρετισμούς της, μας στέλνει όλες τις ευχές, να πω λίγα λόγια το τι είπε, να ευχαριστήσει πάρα πολύ όλους τους Έλληνες, ειδικά τους Πόντιους και την νεολαία, για τη συμπαράσταση που έχουν όλα αυτά τα χρόνια δείξει και στο πρόσωπό της και στο πρόσωπο του Γιάννη. Ο Γιάννης, όσοι έχετε δει την ιστοσελίδα μου, προχθές ανέβασα την τελευταία φωτογραφία που μας έστειλε και το τελευταίο γράμμα. Η τελευταία φωτογραφία είναι ένα χρόνο μετά τις φυλακές. Είναι εντυπωσιακή η αλλαγή του ανθρώπου, έχει χάσει πάρα πολλά κιλά, έχει αλλοιωθεί και το πρόσωπό του. Κρατείται σε λευκό κελί, με ό,τι αυτό σημαίνει, είναι ο ίδιος τύπος φυλακής που κρατούνται και ο Άγγελος Μετετρώδης και ο Δημήτρης Κούκλατζης στην Αδριανούπολη, είναι ο ίδιος τύπος φυλακής. Τα λευκά κελιά, όπως ξέρετε, δημιουργήθηκαν πρώτη φορά σε αρχές δεκαετίας του 70 στη Γερμανία και η Τουρκία τα πήρε και τα εξέλιξε με έναν τρόπο επιστημονικό και διαστροφικό. Έχει τις περισσότερες φυλακές στον κόσμο, έχει τους περισσότερους φυλακισμένους στον κόσμο και έχει τα περισσότερα λευκά κελιά στον κόσμο. Ο Γιάννης πριν περίπου μια εβδομάδα χτυπήθηκε από φρουρούς και δεν μπορούσε να κρατηθεί όρθιος στην καταμέτρηση, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα. Τον γιατρό που τον επισκέφτηκε του είπε ότι δεν έχει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, η Μεράλ αποφυλακίστηκε για τυπικούς λόγους. Ήταν φυλακισμένη στην Ατάλεια και ο εισαγγελέας έστειλε το φάκελό της στο Κουρδιστάν γιατί οι λεγόμενες κατηγορίες και τα κακουργήματα έγιναν εκεί. Άρα λοιπόν είναι προσωρινώς αποφυλακισμένη και κάθε εβδομάδα, όπως είπε, πρέπει να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα. Δεν μπορεί να φύγει από την Τουρκία και για τους προφανείς λόγους, αλλά και φαντάζομαι ότι, όπως μου έχει πει, είναι πάρα πολύ μεγάλη η αξία που δίνει στην φιλία, στη συντροφικότητα και στην αγάπη που έχει με τον Γιάννη. Το μήνυμα το οποίο μας στέλνει είναι ειρήνη, φιλία, όχι πόλεμος φυσικά και κυρίως δικαιοσύνη και δημοκρατία στην Τουρκία και ειδικά στο Κουρδιστάν. Το τελευταίο μήνυμα το οποίο εμένα με συγκλώνησε, πέρα από την
πολύ ιδιαίτερη στήριξη που δίνει σε εμάς, γιατί εμείς παίρνουμε μάλλον θάρρος από αυτούς τους ανθρώπους παρά εκείνοι από εμάς, είναι ότι δίνει ένα συγκεκριμένο μήνυμα σε δύο ανθρώπους τους οποίους εκτιμώ και αγαπώ πάρα πολύ. Ο ένας είναι μαζί μας, για όσους τον γνωρίζετε, είναι ο Γιώργος ο Ζαχαριάδης. Ο Γιώργος ο Ζαχαριάδης είναι ποντιακής καταγωγής που έτρεξε πριν χρόνια τη διαδρομή Παναγία Σουμελά, Βέρμιο, Παναγία Σουμελά, Τραπεζούντα. Ο Γιώργος ο Ζαχαριάδης έτρεξε στο Φιδιπίδιο, Αθήνα, Σπάρτη και επιστροφή, καθώς και στο μαραθώνιο, τον κλασικό μαραθώνιο, με αυτήν την φανέλα. Αυτή εδώ είναι αυτή που βλέπετε και μπροστά, είναι η παρουσία του Γιάννη δηλαδή. Και επίσης ο Γιώργος αφιέρωσε το μετάλλιο που πήρε στο μαραθώνιο στον Γιάννη Βασίλη Γιαλαλή, το οποίο έχει σταλεί και Γιώργο είναι μαζί του. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σε αυτόν εδώ τον αγώνα. Είναι ένας τίμιος δημοκρατικός αγώνας, κυρίως είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει να κάνει με το καθήκον μας, το χρέος μας, τον πατριωτισμό μας, ο οποίος όπως ξέρετε δεν είναι ντροπή, ο πατριωτισμός είναι καθήκον και χρέος και φυσικά η συμπαράστασή μας σε όλους τους λαούς οι οποίοι διώκονται. Η δεύτερη πολύ σημαντική στήριξη που δίνει η Μεράλ και παίρνει είναι ο Ταμέρ Τσιλιγκύρ και επίσης έδωσε και χαιρετισμός και στη γυναίκα του. Η Μπαλαμπάν Τσιλιγκύρ είναι Κούρδισσα η οποία πριν μια εβδομάδα μίλησε στη Γερμανία μαζί με τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη και με την πρώην Κούρδισσα δήμαρχο του Σιρνάκ. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η Μπαλαμπάν Τσιλιγκύρ, είναι μια φυσιογνωμία γυναικεία η οποία πραγματικά εμένα με εξέπληξε όπως και πάρα πολλές γυναίκες στη σημερινή Τουρκία και φυσικά όπως και η Μεράλ, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι κλείνει με τη συμπαράστασή του που δίνει και παίρνει από τον Ταμέρ Τσιλιγκύρ. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Ταμέρ έμεινε 12 χρόνια στις φυλακές της Τουρκίας, κατάγεται τη Ματσούκα, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός συναγωνιστής και φυσικά είναι ένας πόντιος ο οποίος έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα Ντεβριμτζή Καράντενής. Ντεβριμτζή Καράντενής είναι η επαναστατική Μαύρη Θάλασσα, είναι η επανάσταση στη Μαύρη Θάλασσα, είναι η αφύπνιση των λαών της Μαύρης Θάλασσας. Αυτή την ιστοσελίδα στην Τουρκία δεν μπορούν να τη δουν γιατί την κατέβασε ο εισαγγελέας και πάρα πολλοί αρθρογράφοι της έχουν συλληφθεί. Και τώρα μέσω Ελβετίας, όπου ζει πολιτικός εξόριστος και πολιτικός πρόσφυγας, έχει κάνει μια καινούργια σελίδα πάλι στο Ντεβριμτζή Καράντενής με άλλο σερβερ, προκειμένου να τη βλέπουν και οι φίλοι μας στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι αυτό το καθεστώς, το οποίο όπως σας είπα πριν έχει χαρακτηριστικά ναζιστικής Γερμανίας, δεν μπορεί να ανεχθεί τη δημοκρατία. Θα ακούσουμε το μήνυμα του Ταμέρ και θα σας πω και μετά λίγα πράγματα για το τι είπε. Yunanistan'da yaşayan bütün Pontus Rumları en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 353 bin insanın hayatını kaybettiği Pontus Rum soykırımının ardından 200 bini Pontus coğrafyasından olmak üzere 1 milyon 250 bin Rum Yunanistan'a sürgün edilmişti. Sizler bu sürgün edilen insanların torunları, torunlarının çocuklarısınız. Ve 100 yıldır bu kültürü, bu kimliği yaşatmaya devam ettiniz. Bu yanıyla sizlere, anne ve babalarınıza, büyük anne ve büyük babalarınıza teşekkürü borç biliriz. Bizler ise geride kalanlar, yani Türkleştirilen, Müslümanlaştırılan Pontus Rumların torunlarıyız. 100 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi tarihi, resmi ideolojisi bize yanlış bilgiler vererek asimilasyon sürecini derinleştirdi. Ancak gerçekler ancak bu kadar gizlenebildi. Bildiğiniz üzere artık Pontus coğrafyasında ben Rum'um diyen, Pontus kimliğine sahip çıkan birçok insan var. Bunlardan bir tanesi de Yannis Vasilis Yaylalı'dır. Yannis Vasilis Yaylalı yaklaşık bir yıldır hiçbir hukuki dayanağı olmayan gerekçelerle Türkiye'de hapishanede tutuluyor. Ve siz bir yıldır büyük bir dayanışma örneği göstererek birçok etkinlik ve eylem düzenlediniz. Bu yanıyla öncelikle Yannis Yaylalı adına hepinize teşekkürü borç bilirim. 2016 yılında Ankara'da gerçekleşen Pontus Rum soykırımının konferansının panelistlerinden bir tanesi de Yannis Vasilis Yaylalı'ydı. Yannis bu panelde Rum kimliğini nasıl keşfettiğini anlatmıştı. Ve bundan sonra Pontus Rumlar için mücadele edeceğini söylemişti. Bugün
Pontus coğrafyasında yeni bir aydınlanma süreci başladı, yaşanıyor. İnsanlar kimliklerini öğrenmek istiyorlar. İnsanlar tarihlerini, geçmişlerini öğrenmek istiyorlar. Kimi zaman bir arkeolojik kazı bundan 100 yıl önce yaşanmış olan soykırımı ya da o coğrafyada yaşamış olan Rumları işaret ediyor. Kimi zaman ailelerden birisinin geçmişle ilgili anlattığı hikayeleri paylaşması. Kimi zaman yurt dışında yaşayan insanlarla kurulan bağlantılar sonucu. Να σταματήσω λίγο να σας πω μέχρι τώρα τι είπε. Βέβαια, κάποιοι εδώ πέρα είναι και φίλοι του ο Γιάννης που καταλαβαίνουν και τουρκικά. Για όσους δεν καταλαβαίνουν λοιπόν, μας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Το μετέφρασα λέξη προσέξτε γιατί έχει σημασία να σας πω και τις λέξεις που λέει. Όπως γνωρίζετε, πολλές φορές οι λέξεις έχουν μεγάλη σημασία. Στέλνει σε όλους τους Έλληνες πόντιους που ζουν στην Ελλάδα τον σεβασμό του και την ειλικρινή του αγάπη. Μετά τη γενοκτονία, έτσι μιλάει. Εδώ αριστερά είναι τα βιβλία που έχει γράψει. Και εδώ πέρα είναι αυτά που έχει ως τραπεζούντα. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο που το έχω στο βιβλίο για την τραπεζούντα. Στέλνει λοιπόν σε όλους τους Έλληνες πόντιους που ζουν στην Ελλάδα την ειλικρινή του αγάπη και το σεβασμό του. Μετά τη γενοκτονία, στην οποία χάθηκαν 350.000 ζωές, εκδιώχθηκαν 1.250.000 Έλληνες. Είμαστε παιδιά αυτών των εξόριστων ανθρώπων, τα εγγόνια τους. Ζείτε αυτή την κουλτούρα εδώ και 100 χρόνια. Γι' αυτό γνωρίζουμε ότι εσείς, οι γονείς σας, οι παππούδες σας και οι προπαππούδες σας έχουν ένα μεγάλο χρέος. Πρόσφατα στην Τουρκία, όσοι διαβάζετε, έγινε μια έρευνα για το DNA. Ταμέρ ήταν από τους πρώτους που έστειλε σε εργαστήριο στις ΗΠΑ τα στοιχεία του και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα πήρε και το δημοσιοποίησε, πήρε τα αποτέλεσματα και λέει ότι ακόμα και σε επίπεδο DNA είμαι 100% Έλληνας. Και μάλιστα ένας Τούρκος εκεί, πόντιος δηλαδή, του γράψε: άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει το όνομά σου από Τσιλιγκύρ σε Τσιλιγκυρίδης. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο χρέος και νομίζω να καλό να το πω. Συνεχίζει ο Ταμέρ, είμαστε θύματα των επιζώντων Ελλήνων, οι οποίοι είναι τουρκοποιημένοι και μουσουλμάνοι. 100 χρόνια ιστορία της δημοκρατίας της Τουρκίας, η επίσημη κρατική ιδεολογία έχει εμβαθύνει τη διαδικασία αφομοίωσης δίνοντας ψευδείς πληροφορίες. Αλλά τα γεγονότα θα μπορούσαν να είναι τόσο κρυμμένα. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην περιοχή του Πόντου, οι οποίοι ονομάζονται Ρωμνοί, οι οποίοι έχουν την ταυτότητα του Πόντου. Ένας από αυτούς είναι ο Γιάννης Βασίλης Γελαλή. Ο Γιάννης Βασίλης Γελαλή κρατείται στη φυλακή για ένα σχεδόν χρόνο χωρίς λόγους, χωρίς κατηγορίες. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, εσείς, εμείς όλοι μας έχουμε διοργανώσει πολλά γεγονότα, γιατί δίνουμε ένα καλό παράδειγμα αλληλεγγύης. Και έτσι θέλω να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος του Γιάννη για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Ο Ταμέρ είναι ένας από τους φίλους που δέχεται γράμματα του Γιάννη, φυσικά λογοκριμένα. Ο Γιάννης, και πρέπει να το πω αυτό, είναι ένας από τους συμμετέχοντες, ήταν ένας από τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη για τη γενοκτονία που έγινε στην Άγκυρα το 2016. Για όσους δεν γνωρίζετε, πριν ακριβώς 2 χρόνια έγινε συνέδριο στην Άγκυρα για τη γενοκτονία. Το κάνανε άνθρωποι όπως ο Γιάννης Βασίλης Γιαλαλή, ο Σαΐτο Τσετίνογλου, τα Μέρτσελιγκύρ. Εμείς πήραμε μέρος μέσω Skype, δεν μπορούμε να πάμε στην Τουρκία για τους ευνόητους λόγους. Ο Ισμαήλ Μπεζικτσί, ο Τζέμιλ Τουράν, άνθρωποι δηλαδή που είναι πολύ δικοί μας, Κούρδοι, Άραβες, Τσερκέζοι, Έλληνες, Αρμένοι. Οι μισοί από αυτούς, για να πω την αλήθεια, δυστυχώς έχουν συλληφθεί και βρίσκονται σήμερα στις φυλακές. Ο Γιάννης μετείχε επίσης και σε άλλες διασκέψεις στην Τουρκία, μιλώντας για την ταυτότητα των Ελλήνων του Πόντου. Εκεί εξήγησε πώς αυτή η ελληνική ταυτότητα ανακαλύφθηκε από τον ίδιο και είπε ότι θα αγωνιστεί για τους Έλληνες του Πόντου. Θα σας πω τι μου είπε λίγες ώρες πριν συλληφθεί, γιατί είναι συγκλονιστικό και για μένα πάρα πολύ σπουδαίο. Ο Ταμέρ λοιπόν συνεχίζει και κλείνει. Ένα λεπτό ακόμα θα ακούσετε τουρκικά. Ο Ταμέρ μαθαίνει ελληνικά, όπως και ο Γιάννης μαθαίνει ελληνικά. Βέβαια δεν επιτρέπεται μες στη φυλακή να έχει ελληνικά βιβλία. Ωστόσο έχει ένα από αυτά που είχαμε παλιά της πρώτης δημοτικού και προσπαθεί να μάθει μόνος του ελληνικά. Και ο Ταμέρ κάνει το ίδιο. Οπότε είναι καλό να γνωρίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρότι έχουν χάσει τη γλώσσα τους και ορισμένοι την πίστη τους ή αρκετοί την πίστη τους και πολύ τη γλώσσα τους, διαλέγετε και παίρνετε, δεν έχουν χάσει την ταυτότητά τους και τη συνείδησή τους. Χριστιαν, bir tarafta Türk Müslüman olan akrabaların buluşmaları yaşanıyor. Ve Derinci Karadeniz'e yüzlerce insan geçmişiyle ilgili sorular sorarak, kendi kimlikleriyle ilgili sorular sorarak kimliklerinin peşinde olduğunu söylüyorlar. Ve yine çok iyi biliyoruz ki DNA
testleriyle, genetik araştırmalarla insanlar geçmişlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Yani bundan 100 yıl önce soykırımı gerçekleştirenler iz bile bırakmayalım deyip okulları, kiliseleri, evleri dahi yakıp yıkmalarına rağmen 100 yıl sonra hala Pontus gerçeği, Pontus coğrafyasında yaşamaya devam ediyor. Ve bir yıldır hapishanede olan Yannis Yaylalı'ya ilişkin özellikle Yunanistan cephesinde sizlerin gösterdiğiniz dayanışma bizim umudumuzu daha da büyütüyor. Bu süreç Pontus coğrafyasındaki insanların geçmişlerini öğrenme, tarihlerini öğrenme konusunda büyük adımlar attığı bir süreç olmakla birlikte aynı zamanda Türkiye toplumunun 100 yıl önce yaşanan bu tarihsel haksızlıkla yüzleşmesini de dayatıyor. Bu yüzden bundan sonra da bu dayanışmayı, kurduğumuz bu bağı devam ettirmek umuduyla, dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Λοιπόν, Γιάννη Αλαντούνα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, για όσους έχουν μια στοιχειώδη γνώση της τουρκικής, αλλά και για όσους έχουν ευρύτερη και πιο προχωρημένη, έχει ενδιαφέρον να σας πω δύο στοιχεία σε αυτό εδώ. Το πρώτο είναι ότι χρησιμοποιεί και τη λέξη πόντος και τη λέξη καραντενής και τη λέξη ρουμλάρ και τη λέξη, δηλαδή ρωμική, και πόντι. Έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε και από αυτήν εδώ την οπτική. Τέλος, να κλείσουμε το τι λέει, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σήμερα έχει ξεκινήσει και ουσιαστικά σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχει και ο ίδιος. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διαφώτιση για τον πόντο. Οι άνθρωποι θέλουν να γνωρίζουν την ταυτότητά τους, θέλουν να γνωρίζουν το παρελθόν τους. Μερικές φορές μια αρχαιολογική ανασκαφή δείχνει το τι έγινε για τη γενοκτονία πριν 100 χρόνια ή για τους Έλληνες που ζούσαν σε αυτή την περιοχή. Μερικές φορές όμως είναι πολύ πιο σημαντικές οι οικογενειακές ιστορίες από το παρελθόν. Και μερικές φορές συνδέονται με τους ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό όπως αυτός και φυσικά βρίσκονται στην πλευρά των Ελλήνων του πόντου όπως βρισκόμαστε εμείς. Εκατοντάδες άνθρωποι σήμερα ζητούν για την ταυτότητά τους και αναζητούν την ταυτότητά τους. Και πάλι γνωρίζουμε ότι μέσω του τεστ DNA οι άνθρωποι προσπαθούν να μάθουν τι έγινε στο παρελθόν μέσω της γενετικής έρευνας. Αυτό που σας είπα πριν. Πριν από 100 χρόνια, παρόλο που οι άνθρωποι που έκαναν την γενοκτονία, που διενήργησαν την γενοκτονία, δεν άφησαν ίχνη, μίλησε για εκκλησίες, μίλησε για σπίτια, μίλησε για ταυτότητα που έχει να κάνει με την παράδοσή μας και την παρουσία μας εκεί. Η πραγματικότητα του πόντου σήμερα είναι υπαρκτή και υπάρχει 100 χρόνια μετά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αλληλεγγύη που δείξατε και δείχνετε ειδικά στην Ελλάδα ενάντια στην κράτηση του Γιάννη Βασίλη, ο οποίος είναι φυλακισμένος για ένα χρόνο και κάνει την ελπίδα μας ακόμη μεγαλύτερη. Αυτή η διαδικασία μάθησης είναι η ιστορία του λαού του πόντου, η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό είναι η εκμάθηση της ιστορίας της ίδιας της Τουρκίας, η οποία διέπραξε μια μεγάλη αδικία πριν 100 χρόνια. Σας ευχαριστώ λοιπόν, σας χαιρετώ όλους με σεβασμό και αγάπη, με την ελπίδα να συνεχιστεί αυτή η αλληλεγγύη και ο δεσμός που έχουμε. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή και ένα μήνυμα πάρα πολύ καλό και ελπίζω τον Ταμέρ να τον έχουμε σύντομα και τη Μεράλ και φυσικά τον Γιάννη. Πάμε στο κύριο θέμα της εκδήλωσης που είναι η παρουσίαση του συλλογικού τόμου Λευτεριά στο Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλή, Λευτεριά στους λαούς της Μικράς Ασίας. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, ο οποίος είναι διδάκτορ κοινωνικών επιστημών, ζει και δραστηριοποιείται στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ και χρόνια αγωνίζεται για να αναδείξει τα σημαντικά ζητήματα της ιστορίας, όπως είναι η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, Θράκης, Πόντου, Καπαδοκίας, τα ολοκαυτώματα των Ελλήνων από τους Ναζί, αλλά και τα μείζωνα εθνικά θέματα, όπως το μακεδονικό της Βορείου Ηπείρου και της Θράκης μας. Θεωρώ εξίσου σημαντικό όμως και την δραστηριότητά του, διότι είναι από τους κύριους συντελεστές μιας μεγάλης προσπάθειας που γίνεται στη Θράκη και μιλώ για την κίνηση αλληλεγγύης πολιτών Αλεξανδρούπολης, όπου μέσα από τη εθελοντική προσφορά έχουν καταφέρει να κρατήσουν πάνω από 100 οικογένειες στην ευαίσθητη περιοχή της ακριτικής Θράκης μας. Για όλη αυτή τη δραστηριότητά του έχει τιμηθεί επανειλημμένος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Κύριε Μαλκίδη, σας ακούμε. Θα μιλήσω από κάτω τώρα, δεν έχω να σας πω πολλά, περισσότερα να αισθανθείτε. Το βιβλίο μας είναι κείμενα του Γιάννη Βασίλη Γιαϊλαλή και κείμενα ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται κοντά του.
Το εξώφυλλο το έχει κάνει η Μαργαρίτα Ράντεβα, όπως έχει κάνει και το εξώφυλλό μας σε πάρα πολλά βιβλία, όπως έχει κάνει και όλη αυτή την προσπάθεια για το Γιάννη και για την Μεράλ. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ανιδιοτέλεια, έχει αγωνιστικότητα, γιατί αφορά ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που έζησε και ζει δυστυχώς στη φυλακή ακριβώς για αυτόν εδώ τον λόγο. Θα σας πω λίγα πράγματα για τον Γιάννη. Ο Γιάννης Βασίλης Γιαλαλή γεννήθηκε πριν περίπου 46 χρόνια στην Πάφρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συγγενείς στην Ελλάδα και θα σας πω πώς τους ανακάλυψε. Ο Γιάννης Βασίλης Γιαλαλή λοιπόν γεννήθηκε στην Πάφρα και πήγε ως μέλος των Ινδικών Δυνάμεων, δηλαδή κομάντο, θα το λέγαμε σήμερα, να πολεμήσει στο Βρώμικο Πόλεμο της Τουρκίας στο Κουρδιστάν. Εκεί λοιπόν, μετά από πολλές δοκιμασίες, μάλιστα στο βιβλίο γράφει το οποίο είναι στην τουρκική και ελληνική γλώσσα, ακριβώς για να δώσουν και αυτή τη διάσταση και να επικοινωνήσουν και με τους ανθρώπους και τους λαούς στην άλλη πλευρά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί πέρασε από μια δοκιμασία όπου τους έβαζαν να κάνουν αποτρόπαια εγκλήματα και αυτός πάρα πολλές φορές, όπως γράφει, πήγε στο νοσοκομείο γιατί έκανε τόσο πολύ αμετό που κόντεψε να πεθάνει. Δολοφονούσαν παιδιά, δολοφονούσαν γυναίκες, βίαζαν γυναίκες και μάλιστα πολλές φορές για να έχουν περισσότερη αποτελεσματικότητα μέσα εισαγωγικά αυτές οι πράξεις τους, μέσα εισαγωγικά οι λέξεις πράξεις, τεμάχιζαν πτώματα Κούρδων προκειμένου να έχουν περισσότερη αναισθησία στο ενί. Ο Γιάννης Βασίλης Γιαλαλή πήγε στο Σιρνάκ του Κουρδιστάν, όπου εκεί σε μια μάχη τραυματίστηκε, όπου τον συνέλαβαν οι αντάρτες του ΠΚΚ. Έμεινε 2,5 ολόκληρα χρόνια φυλακισμένος, όπου εκεί ανακάλυψε ότι δεν ήταν ο Ιμπραήμ Γιαλαλή, αλλά ήταν ένας Έλληνας ο οποίος εδώ και χιλιάδες χρόνια και χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες μας ζουν εκεί και έμειναν εκεί για τους γνωστούς λόγους. Έχει επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε όλο αυτό το διάστημα οι γονείς του πήγαιναν κάθε μέρα στην αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία και ρωτούσαν την τύχη του γιού τους. Η μοναδική απάντηση που τους δινόταν ήταν ότι έχει σκοτωθεί. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν μετά από επίμονες προσπάθειες οι γονείς του ξαναζήτησαν την τύχη του και αναζήτησαν ξανά το τι έγινε ο γιος τους, τους είπαν σταματήστε, εσείς είστε Έλληνες, μη συνεχίζετε γιατί θα βρείτε το παιδί. Ο Γιάννης Βασίλης Γιαλαλή μέσω του διαδικτύου, μέσω του γεγονότος που αναφέρθηκε πριν ότι οι Κούρδοι ήδη είχαν μια συγκεκριμένη σχέση με το Ποντιακό και γενικότερα με ό,τι συνέβη στην υπόθεση γενοκτονίας. Μην ξεχνάτε ότι ο Τζαλάν έχει αναγνωρίσει πρώτος επισήμως αμέσως μετά την αναγνώριση γενοκτονίας και λίγο πριν ανεπισήμως την αναγνώριση και του εγκλήματος και γενικότερα προσπαθώντας να αναδείξει στην διεθνή κοινότητα το ζήτημα αυτό, έχει μιλήσει με πάρα πολύ θετικά λόγια για το ζήτημα. Όπως επίσης πρόσφατα έχουμε και δύο πολύ σημαντικές αναγνωρίσεις. Η πρώτη από το ΧΑΝΤΕΠΕ, το Κουρδικό Κόμμα Δημοκρατίας των Λαών, το οποίο ηγέτης, όπως γνωρίζετε, ψηφισμένος από εκατομμύρια Τούρκους πολίτες Κούρδους, είναι σήμερα στη φυλακή και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 140 ετών, ακριβώς γιατί είναι Κούρδος. Οι αντίστοιχες κατηγορίες για τον Γιάννη είναι διαμελιστική προπαγάνδα, δηλαδή άρθρο, αν θυμάμαι καλά, του ποινικού κώδικα της Τουρκίας 223. Που είναι για το Κουρδικό, σύν την προσβολή Κεμάλ και Ερντογάν, που είναι ποινές φυλάκισης που είναι επαπειλούμενη ποινή 120 χρόνια. Μιλάμε δηλαδή για μεσαίων. Επανέρχομαι λοιπόν, ο Γιάννης βρίσκει την ταυτότητά του και εδώ πρέπει να σταθώ. Αλλάζει το όνομά του από Ιμπραήμ και το κάνει Γιάννης Βασίλης. Γιατί το έκανε όμως Γιάννης Βασίλης? Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να σας πω και αυτή την ανθρώπινη διάσταση. Το Γιάννης, λόγω του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, θεωρεί τον εαυτό του ως συνεχιστή ενός μεγάλου Αγίου μας, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο στην πίστη μας, στην Ορθοδοξία γενικότερα, σε ό,τι αυτό και όσοι σε αυτό πιστεύουμε. Το Βασίλης όμως που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, το επέλεξε γιατί ήθελε να ακολουθήσει αυτή τη μεγάλη φυσιογνωμία του Πόντου, τον μεγάλο αντάρτη του Πόντου, τον Βασίλουστα, ο οποίος έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο στην ποντιακή αντίσταση κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας. Ο Γιάννης Βασίλης Γιαλαλή αποφυλακίζεται. Ο Γιάννης Βασίλης Γιαλαλή λοιπόν αποφυλακίζεται
και επιστρέφει στους γονείς του και παίρνει την απόφαση μετά από την δολοφονία που έγινε, όπως σας είπα, των παιδιών και των γυναικών τον 2 Δεκέμβριο του 2011 να εγκατασταθεί στο Ρομπόσκι του Κουρδιστάν. Εκεί γνωρίζει τη Μεράλ Γκεϊλανή και ξεκινούν μια πορεία ειρήνης από το Κουρδιστάν στην Άγκυρα, όπου συγκέντρωσε και διεθνείς παρατηρητές αλλά και λαούς της Τουρκίας. Εκεί έγινε η πρώτη σύλληψή του, κάτσε στη φυλακή για περίπου 5 μήνες. Αποφυλακίστηκε, ξαναπιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2016, αποφυλακίστηκε επίσης και τον Απρίλιο του 2017, και εδώ πρέπει να σταθώ, μιλώντας. Χρόνο λίγο να μου δώσει αυτό το άλλο το βιβλίο. Όταν ετοιμάζαμε αυτό το βιβλίο για τη μνήμη του Γιώργου του Ανδρεάδη, του αγαπημένου μας Γιώργου, εδώ μέσα υπεριλαμβάνονται κείμενα του Ομέρα Σαν, του γνωστού συγγραφέα, ο οποίος και αυτός αντιμετώπισε πάρα πολλές διώξεις. Μετά από χρόνια δικαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο. Περιλαμβάνει κείμενα του Γιάννη Βασίλη. Ο Γιάννης Βασίλης έγραψε ένα καταπληκτικό κείμενο για τον Γιώργο τον Ανδρεάδη, τον οποίο τον ονομάζει πατέρα των ορφανών του Πόντου. Ένα από τα ορφανά, μέσα εισαγωγικά, του Πόντου ήταν και ο Γιάννης Βασίλης, όπως και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Μιλήσαμε λοιπόν το απόγευμα, ανήρτησε μία εικόνα, την οποία την έχουμε στο βιβλίο του Γιάννη, για την γενοκτονία των Αρμενίων, καθώς και για την γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο. Εκεί λοιπόν έγραφε ότι 24 Απριλίου και 19 Μαΐου δεν είναι γιορτές. Για όσους έχετε μια σχέση με την Τουρκία, κατανοείτε τι θέλω να πω. Για όσους δεν έχετε, η 24 Απριλίου είναι γιορτή στην Τουρκία. Γιορτάζεται μεταξύ των άλλων η μεγάλη παράδοση πολιτιστική της Τουρκίας, ενώ η 19 Μαΐου είναι η επίσημη μέρα του Κεμάλ, της νεολαίας και του αθλητισμού. Μετά από αυτήν την ανάρτηση λοιπόν συνελήφθη, κρατείται για ένα χρόνο σε λευκό κελί όπως σας είπα, δεν έχει καμία επαφή με τους δικηγόρους του παρά μόνο εγγράφος, απαγορεύεται στη σύντροφό του να το επισκεφτεί, το παράπονο του είναι ότι δίπλα του είναι ποινικοί που έχουν σκοτώσει, που έχουν βιάσει, που έχουν δολοφονήσει και αυτοί δέχονται επισκέψεις όποτε θέλουν. Και αυτός που είναι πολιτικός κρατούμενος δεν δέχτηκε ποτέ εδώ και ένα χρόνο καμία επίσκεψη. Μοναδική του συντροφιά είναι ο γραπτός λόγος, τα γράμματα που επικοινωνεί στο εξωτερικό και στο εσωτερικό μαζί μας, οι φωτογραφίες και τα βιβλία όσο το επιτρέπουν. Κλείνοντας, ο Γιάννης Βασίλης Γελαλή είναι, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, είναι μια μεγάλη προσωπικότητα, σύγχρονη προσωπικότητα. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον να διαβάσετε τα κείμενά του, κάποια υπάρχουν και στα ελληνικά, μεταφράζουμε συνεχώς στα ελληνικά. Πρόσφατα η Μεράλ μου είπε ότι θα θέλει να βγάλει ένα αποκλειστικό βιβλίο για τον Γιάννη στα τουρκικά και στα ελληνικά. Σας προτείνω να διαβάσετε πρώτα το κομμάτι που είναι το απολογητικό του υπόμνημα στο δικαστήριο. Αυτό όταν πρώτα Θεός βρεθεί χρόνος και περισσότερη δύναμη από εμάς θα το κάνουμε ολοκληρωμένο και θα το παραδώσουμε στο κοινό. Το υπόμνημα στο δικαστήριο είναι 75 σελίδες. Το υπόμνημα στο δικαστήριο θα νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο επιστημονικά και πατριωτικά κείμενα που έχουν γραφτεί ποτέ για το ζήτημα της γενοκτονίας στον Πόντο. Έχει αναφορές και τεκμηριώσεις από τις ίδιες τουρκικές πηγές. Δηλαδή, αν κάποιος σας πει, δηλαδή είτε λέγεται Φίλης, είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Γιώργος του Παντρέου, είτε Καραμαλή, σας πει δεν έγινε γενοκτονία και γι' αυτό πάμε να καταθέσουμε στεφάνι στο Κεμάλ, θα του πείτε, διαβάστε εδώ τι λέει ο ίδιος ο Κεμάλ ή ο ίδιος ο Τοπάλος Μαν. Παρένθεση, ο Τοπάλος Μαν όταν έσφαζε, έσφαζε με τη συνοδεία μιας μπάντας. Η διαστροφή του ήταν τόσο μεγάλη που δολοφονούσε με μουσική. Μοναδικός που σώθηκε είναι ο Παπαδόπουλος που έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο τερατουργήματα του Τοπάλος Μαν. Μοναδικός που σώθηκε από την μπάντα. Γιατί όταν τους δολοφόνησε όλους, δολοφόνησε και τους μουσικούς. Κλείνει εδώ η παρένθεση γιατί ο Γιάννης λέει και για τον Τοπάλος Μαν πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα, αφού σας ευχαριστήσω, να κλείσω. Να ευχαριστήσω εκ μέρους του Γιάννη Βασίλη και της Μεράλ Γκεϊλανή για την επικοινωνία, για την παρουσία σας. Να σας πω αυτό το οποίο μου είπε λίγες ώρες πριν συλληφθεί. Φάνη, εγώ έζησα 20 χρόνια ως Τούρκος, θα ζήσω 20 χρόνια ως Κούρδος, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής μου θα τα ζήσω ως Έλληνας. Είναι και μια παρότριση για όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο λόγια θα μας απευθύνει και ο κύριος Μανώλης Θεοδωρίδης, ο οποίος μας έχει έρθει από την Αθήνα και είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ρωμανία. Γεια σας. Από τη Νέα Ιωνία και
Από τη Νέα Σμύρνη, της Αθήνας, Άγιο Δραμηνός. 50 χρόνια είμαι εκεί κάτω. Θα έλεγα μόνο ένα παράδειγμα σε αυτά που μας είπε ο φίλος μας, ο κ. Μακίδης. Και ένας από τους δύο-τρεις πρωταγωνιστές για την διεθνοποίηση του ποντιακού ζητήματος. Μου έχει φέρει στο σπίτι μου έναν 23 χρόνων πόντιο από την Τουρκία, ο Χρόνης, ο Αμανατίδης. Τουρκικά δεν ήξερα, μιλούσαμε ποντιακά μαζί. Και μου λέει, με πήγε ο πατέρας μου στα μνήματα και λέει, αυτός είναι ο παππούς σου, εκείνος είναι ο προπάπος σου. Πιο πέρα υπήρχε ένας σταυρός. Και του λέω, εκείνος ποιος είναι? Άσε, άσε, λέει ο πατέρας μου. Μιλαρίς. Όχι, λέει, πάτερα, πέι με κάτω. Λέει, εκείνος είναι του προπάπου σου ο πατέρας. Μα λέει, σταυρό, χριστιανός ετών. Ερχήνωσα, λέει, απέσυμ, έναν πόλεμο. Άρα, εγώ, κι είμαι Τούρκος. Είμαι ο Ρωμαίος. Και τι κάνει στη συνέχεια? Πάει βαφτίζεται χριστιανός. Τι κάνει στη συνέχεια? Έρχεται κάτω στην Αθήνα στο σπίτι μου μαζί με τον Χρόνη και μου λέει, ήρθα εδώ να πάω στη θεολογική σχολή. Το λέω, εσύ απόθεν είσαι? Ας το σκανταράντο. Λέω, αστά. Στο χωρίο σου έρθα εγώ πριν 35 χρόνια. Εσείς πόσοι ήσουν στο χωρίο σου? 7.500. Με πεντόλες, λέγανε. Εγώ όταν έρθα έστουνε 2.500. Α, λέει, ο πατέρα μου είσαι έναν γαρί, μία γυναίκα. Είμαστε 9 αδέρφια. Ο πάπα μου είσαι 3 γαρίδες. Όχι γαρίδες αυτές που τρώμε, αν και οι γυναίκες τρώγονται κι αυτές. Μου λέει, από 8-9 παιδιά η καθεμία. Έχω 95 πρώτα ξαδέρφια. Να λέω, καλά και ντρέπεσαι και θέλεις να είσαι χριστιανός, να φτάσει έναν μωρόν και τα λοιπά. Σύλλε χρόνια να ήσουν, λέω, μόα μεθανή, αλλά Ρωμαίοι, τεμετέρ, Έλληνες, να ήσουν πολλά εκατομμύρια. Λέω, στον πόντον, πώς είναι τεμετέρ όλοι μαζί? Λέει, 2.500 εκατομμύρια. Με πεντόλες, λέω, πριν 35 χρόνια που έρθα, 2.500 εκατομμύρια ήταν όλοι οι κάτοικοι του πόντου. Ω, λέει, α, τώρα είμαστε 7.500 εκατομμύρια όλοι μαζί. Εγώ τα χάσα. Γι' αυτό πήρα την πρωτοβουλία. Δεν ήταν να παρουσιάσω το βιβλίο. Για να σας πω δύο πράγματα. Όταν πάμε σε συγκεντρώσεις, ορισμένοι παίρνουν 3-4 βιβλία. Κάποτε μου είπε, πήγε στη Γερμανία και μίλησε ο Φάνης και του πήρανε σε μια μεγάλη συγκέντρωση 5-6 βιβλία. Ενώ οι τραγουδιστές που ήταν μαζί του παίρνανε από 1.500 ευρώ ο καθένας. Και λέω, αυτό το είπα σε παρουσίαση ενός βιβλίου ενός φίλου μου που μιλούσε για άλλο θέμα, τελείως διαφορετικό. Τους είπα, αγαπητοί μου, να πάρετε όλοι από ένα βιβλίο, αντί να πάτε λίγα λουλούδια σε ένα φίλο σας όταν θέλετε να πάτε να κάνετε ένα δώρο ή να του πάτε ένα μπουκάλι κρασί.
Το καλύτερο δώρο είναι ένα βιβλίο. Τα χάσα και ο ίδιος μετά. Είχε 50 βιβλία ο άνθρωπος αυτός και έγιναν σε μισή ώρα ανάρπαστα και ψάχναν και δεν είχαν άλλα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα ήθελα, αφού κλείσει ο αγαπητός Λατζακλήσης, ευχαριστώ πάρα πολύ και από δική μου πλευρά, να δώσω δύο δώρα από εμένα και από εμάς, από όλους μας. Πρόεδρε, θα έρθεις. Αυτό εδώ είναι το μπλουζάκι του Γιάννη, το οποίο το έχουμε βγάλει μαζί με τη Μεράλ, με αγάπη. Με αυτό εδώ το μπλουζάκι και ο Γιώργος και άλλοι συναθλητές μας θα τρέξουν σε λίγες μέρες στον Αλεξάνδριο δρόμο. Έτσι, στον Μέγα Αλέξανδρο, προκειμένου να δώσουμε και το μήνυμα σε αυτόν εδώ τον μεγάλο διεθνή δρόμο για την απελευθέρωση. Για να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε και Γιάννη θα έρθεις γιατί ο Γιάννης μου είπε να σου δώσω και εσένα ένα μπλουζάκι με αγάπη και ο Ταμέρ θα έρθεις και εσύ. Ο Γιάννης είναι από την πατρίδα του Γιάννη Βασίλη Γελαλή, είναι συμπατριώτης του. Συγγενείς του υπάρχουν Σέρες είναι. Σέρες, Λευκό για δράμας και λοιπά. Είναι παθραλίδες και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μαζί μας και μας στέλνουν χαιρετισμούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και άλλους που θέλουν να τρέξουν μαζί μας. Ναι, και φυσικά όσοι θέλετε μπορείτε να τρέξετε μαζί μας ή να περπατήσετε μαζί μας. Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Και φορώντας το μπλουζάκι του Γιάννη, είναι μια στοιχειώδη αναφορά. Φανταστείτε αυτή η εικόνα που πάει σε όλο τον κόσμο ή φανταστείτε την εικόνα που έδωσε ο Γιώργος. Μπορείτε να τη δείτε και στο βιβλίο και στο διαδίκτυο. Όταν έτρεξε στο μαραθώνιο και αφιέρωσε το μετάλλιό του με αυτό το μπλουζάκι στο Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά όλοι σας. Οπότε στη 1 Απριλίου σας περιμένουμε να τρέξουμε όλοι μαζί για τον Γιάννη Βασίλη. Θα κλείσουμε με τη μουσική της Πάφρας και το τραγούδι «Καράβι στη Μαύρη Θάλασσα». Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Oh,